Πολύ πολύ καλή μέρα σας και σήμερα κοντά σας στα Sport στη Ζούγκλα. Η ώρα είναι 11 και 10 και σήμερα έχουμε Τετάρτη 5 του Φλεβάρη. Επισημαίνουμε ότι είναι Τετάρτη γιατί θα μπορούσε να είναι και Σαββατοκύριακο. Έχουμε σήμερα ξεκινά ένα διήμερο με full ποδόσφαιρο και μπάσκετ στη Super League και την Α1. Οπότε άρωμα Σαββατοκύριακου θα έχουμε αυτές τις δύο ημέρες με παιχνίδια όλων των μεγάλων ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Παίζει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και στο ποδόσφαιρο, όχι αντίπαλοι φυσικά, σε δικές τους αναμετρήσεις για τα εγχώρια πρωταθλήματα. Οπότε από τις 3 η ώρα και μετά που κάνει σέντρα το πρώτο παιχνίδι, τα πρώτα δύο μάλλον παιχνίδια της Super League μέχρι και το βράδυ, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε πολύ μπάλα και πολύ μπάσκετ ανάλογα τι προτιμάει ο καθένας. Δεν έχουμε Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα, πρέπει να πούμε. Και την Κυριακή ακολουθεί μετά ο τελικός του κυπέλου στο μπάσκετ ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό στα δύο αωράκια το γήπεδο της Κρήτης. Γι' αυτό άλλωστε γίνεται και η αγωνιστική στο μπάσκετ εμβόλυμα. Λοιπόν, θα δούμε όλα τα προγράμματα για την σημερινή ημέρα. Είπαμε μια πλούσια ημέρα από την άποψη των αγώνων. Πριν από όλα αυτά θα πάμε να δούμε το σαν σήμερα. Μια προσφορά του ΟΠΑΠ και γυρνάμε εδώ με την κανονική ροή και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μας. Η Ελλάδα σε τουρνουά στην Κύπρο νίκα με 1-0 την Τσεχία. Σκόρερ ο Δημήτρης Αλπικίδης. Στο μάτς έκανα πρώτη τους εμφάνιση στην Εθνική ο Γρηγόρης Μάκος, ο Κράτης Παπασταθόπουλος, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Χρήστος Μελίσης και Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Ισόπαλο 3-3 λήγει το ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με αντιπάλους στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Στην Ένωση όμως θα έχουν με το διαιτητή Θανάση Μπριάκο, τον οποίο κατηγορούν ότι δεν τους έδωσε δύο πέναλτι. Ο διαιτητής από την Ήπειρο παραπέφθηκε στο πειθαρχικό της ΚΕΔ. Το έφυγε από τη Νέα Σμύρνη ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβες νίκησε με 2-0 τον Πανιόνιο. Ο Ολυμπιακός στο άδειο αποθεατές γήπεδο της Νέας Σμύρνης νικά με 2-0 τον Πανιόνιο και πετυχαίνει την ολική ανατροπή. Ο αγώνας που είχε γίνει στις 9 Ιανουαρίου είχε διακοπεί λόγω επεισοδίων και οι Ερυθρόλευκοι είχαν τιμωρηθεί με μηδενισμό στο συγκεκριμένο μάτς και αφαίρεση άλλων βαθμών. Τελικά η δευτεροβάθμιος Επιτροπή Εφέσεων έδωσε πίσω τους βαθμούς και διέταξε επανάληψη του αγώνα. Η αποβολή ωστόσο ξύπνησε τους Ερυθρόλευκους που αν και με 10 παίκτες ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν 5 λεπτά μετά το ξεκίνημα της επανάληψης. Η Εθνική κατακτά τον πρώτο της τίτλο. Είναι το τουρνουά Αργύρι Γαβαλά στην Κύπρο με προπονητή τον Άγχελ Ιορντανέσκου. Στον τελικό νικάμε 1-0 το Βέλγιο. Σκόρερ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Στέλιος Γιανακόπουλος. Σε εκείνο το μάτς πήραν το βάπτισμα του πυρός στην Εθνική ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, Τάσος Κατσιαμπής, Παρασκευά Σάντζας και Αποστόλης Λιολίδης. Richelli, il n'est pas signé, leur jeu peut se retourner et il peut marquer Alessandro Del Piero. Στη revanche, το La Favorita του Palermo, η Juventus νικά με 3-1 την Paris Saint-Germain
στη ρεβάνς του Ευρωπαϊκού Super Cup. Είχε νικήσει με 6-1 και στο πρώτο μάτι στο Παρίσι. Cherche toujours maintenant le tandem Vieri Del Piero. Le voit encore Del Piero. Et c'est le deuxième but. Del Piero, centre de Del Piero, Lama a hésité. Zinedine Zidane ou de Vieri. Non, c'est Vieri, Thierry, c'est Vieri. C'est Vieri. Γεννιέται στο Φουντσάλ της Μαδέρα ο Πορτογάλος επιθετικός Κριστιάνο Ρονάλντο, ένας από τους καλύτερους στον κόσμο και ο καλύτερος για το 2003, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ξεκίνησε την καριέρα του από την άσημη FK Αντορίνα για να πάει στη Νασιονάλ το 1995 και στη Sporting Λισαβόνα το 1997. Εκεί υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο. Το 2003 πήγε στη Manchester United, όπου έδωσε 15 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, αν και είχε πίσω του ένα σοβαρό τραυματισμό. Τρία χρόνια αργότερα έσπασε κάθε ρεκόρ μεταγραφής, αφού η Real Madrid της προσέφερε 80 εκατομμύρια ευρώ. Έχει κερδίσει το 2008 το Champions League και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων της ίδιας χρονιάς. Έχει 109 παρουσίες στην Εθνική Πορτογαλίας και 47 γκολ. Γεννιέται στο Μέστο Αλμπερχίτσε της Τσεχοσλοβακίας ο κεντρικός αμυντικός Λουκάς Βίντρα. Ο πατέρας του είναι Τσέχος και η μητέρα του Ελληνίδα. Είναι 43 φορές διεθνής. Έπειτα από 9 χρόνια καριέρα στον Παναθηναϊκό, πήγε πριν ένα χρόνο στην Ισπανική Λεβάντε. Ξεκίνησε την καριέρα του στον Αλμοπό Αριδέας για να πάει το 99 στον Πανελλιακό. Για ένα χρόνο έπαιξε και στη Βέρεια. Στον επαναληπτικό τελικό του Camp Nou, η Νότιχαμ αποσπά ισοπαλία 1-1 από την Μπαρτσελόνα και κατακτά το τρόπαιο. Στον πρώτο τελικό είχε νικήσει με 1-0. Σε αγώνα για το πρωτάθλημα της ΑΕθνικής, η ΑΕΚ με γκολ του Θωμά Μαύρου στο 77ο λεπτό νικά με 1-0 εκτός έδρας στον Πανιόνιο. Σε αγώνα για το κύπελλο Ελλάδος, η ΑΕΚ στο στάδιο Καρεσκάκη νικά 2-0 και αποκλεί από τη διοργάνωση τον Εθνικό. Ντέρμπι των αγώνων για το κύπελλο Ελλάδος που έγιναν στις 5 Φεβρουαρίου ήταν αγώνας μεταξύ Εθνικού ΑΕΚ που διεξήχθη στο στάδιο Καρεσκάκη. Η ΑΕΚ, αναπτύσσοντας ένα δυναμικό παιχνίδι, πέτυχε να νικήσει
κερδίζοντας έτσι την πρόκριση για τους προημιτελικούς της διοργανώσεως αυτής. Αντιφέτως, ο Εθνικός δεν έπαιξε το είδος του παιχνιδιού που έδειξε στους αγώνες του πρωταθλήματος πως ξέρει να παίζει, γι' αυτό και έχασε με σκορ 2-0. Το σκορ το άνοιξε η ΑΕΚ στο 31ο λεπτό με κεφαλιά του Τζαν Λάιντερ. Ο Εθνικός προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά παρά τις προσπάθειές του δεν επέτυχε κάτι το θετικό και η ΑΕΚ που συνέχισε την πίεσή της επί του Εθνικού και κατά το δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνοντας ένα ακόμη γκολ με τον Βάγκνερ, εκέρδισε δίκαια τον αγώνα και την πρόκρισή της στους 16 που θα μετάσχουν στον επόμενο γύρο. Γεννιέται ο Ρουμάνος επιτελικός μέσος Γκέργ Χάτζη, ο κορυφαίος χωρίς αμφιβολία ποδοσφαιριστής που ανέδειξε η Ρουμανία και ένας από τους καλύτερους που εμφανίστηκαν τα τελευταία 30 χρόνια. Διέθετε άψογη τεχνική κατάρτιση, αντίληψη, οξυδέρκεια, θαυμάσιο σουτ και έντονη προσωπικότητα. Αν κατάφερε να συγκρατήσει και τα νεύρα του, θα ήταν ο ιδανικός ποδοσφαιριστής. Έπαιξε στις Φαρόλ Κοστάντζα, Σπορτούλ, Στεάουα, Ρεάλ, Μπρέσια, Μπαρτσελώνα και Γαλατασαράι. Με την εθνική ομάδα πήρε μέρος σε 125 αγώνες και σημείωσε 34 γκολ. Πήρε μέρος στα παγκόσμια κύπελα του 90, του 94 και του 98. Ο Βασίλης Γεωργίου κάνει την πρώτη του ραδιοφωνική μετάδοση από τηλεοφόρο στον αγώνα Παναθηναϊκός Αστέρας 2-1. Ιστορική θα μείνει η περιγραφή του στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων του μπάσκετ ΑΕΚ Σλάβια Πράγα στο Παναθηναϊκό Στάδιο του 1968. Γεγονότα που δεν μπορώ να σας περιγράψω. Εκατός και χιλιάδες Έλληνες φίλοι κλαίνε, αποθεώνουν τους άσους μας, τους άσους που μας χαρίζουν το κύπελο της Ευρώπης. Και εγώ, ας μου επιτρέψετε για απόψε, είμαι τόσο συγκινημένος, έχω δακρύσει κι εγώ, γιατί είναι συγκλονιστική η στιγμή να υπολείπονται μόλις 34 δευτερόλεπτα και η Ελλάς, η ΑΕΚ, να είναι κυπελούχος Ευρώπης, βασίλισσα της Ευρώπης. Γεννιέται στην Άλμα Άτα του Καζακστάν ο Έλληνας μέσος Σάβας Κοφίδης. Έπαιξε 65 φορές στην Εθνική Ελλάδος και σημείωσε ένα γκολ την περίοδο 82-94. Έπαιξε σε Ηρακλή, Ολυμπιακό, Άρη και στη συνέχεια έγινε προπονητής. Εργάστηκε σε Ηρακλή από το 5 έως το 7 και από το 9 έως το 10 και σε Ξάνθη το 2007.
Γεννιέται στο Τριέστε ο Ιταλός σέντερ μπακ Τσέζαρε Μαλντίνι. Είναι ο πατέρας του Πάολο Μαλντίνι. Έκανε και αυτός μεγάλη καριέρα στην Μίλαν και συμμετείχε σε δύο παγκόσμια κύπελα με την Ιταλία το 62 και το 66. Με την εθνική ομάδα έπαιξε σε 25 αγώνες με ένα γκολ την περίοδο 62-68. Άλλος ποδοσφαιρικός παράγοντας, Henri Delandé, προτείνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος σε επίπεδα εθνικών ομάδων. Χρειάστηκε να περάσουν όμως 30 χρόνια για να πάρει σάρκα και οστά το όνειρό του. Και το σαν σήμερα, μάθαμε Ανέστη Κόνιαλη τι κοινό έχει ο Βίντρα με τον Ρονάλντο. Εκτός από το να βάζουν γκολ στην Μπαρτσέλωνα και οι δύο. Φουλ την ίδια μέρα γενέθλια. Ανέστη Κόνιαλη, ο οποίος μας στηρίζει εδώ πέρα με ό,τι χρειαστούμε, βίντεο και τον ήχο και οτιδήποτε αφορά το τεχνικό κομμάτι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων σε μια μέρα που η Sport Day, που αυτή την εφημερίδα θα ξεκινήσουμε. Γράφει για τον Ολυμπιακό ότι βρίσκεται στην Elite, ο τίτλος είναι στην Elite και έχει το φιλικό που θα δώσουν οι Ερυθρόλευκοι με τους κορυφαίους συλλόγους Ευρώπης το καλοκαίρι. Experience Greatness αναφέρει το λόγο του κυπέλου των ομάδων και εκεί πέρα θα συμμετέχουν η Ρώμα, η Ίντερ, η Manchester United, η Real Madrid, η Liverpool, η Manchester City, η Milan και ο Ολυμπιακός. Μεγάλα τα κέρδη των Ερυθρόλευκων από τη συμμετοχή στο International Champions Cup. Ισά παρόν στην παρουσία που έγινε στο Μαϊάμι. Μεγάλη τιμή. Αβραάμ, ο Ολυμπιακός είναι ένα τεράστιο μέγεθος. Ο Ολυμπιακός ανάμεσα σε 8 κορυφαίες ομάδες του κόσμου που θα πάρουν μέρος στο τουρνουά των ΗΠΑ. Από εκεί και πέρα ετοιμάζονται από τώρα οι ομογενείς για τα μεγάλα παιχνίδια το ερχόμενο καλοκαίρι με Liverpool, City και Milan στον πρώτο όμιλο. Οι πρωταθλητές Liverpool City και Milan. Τι λες, Ανέστη, με Liverpool που είναι η ομάδα σου? Τίποτα, πολλά με λίγα. Θα το δούμε όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, μιλάμε για Ρομπέρτο. Οι Ισπανοί γράφουν ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε επαφές με την Ατλέτικο για να τον αγοράσει. Η σφήνα της Φενέρ για Κάμπελ, Σουόνσι για Μίτσελ, λέει η εφημερίδα. Με Τσόρι, Σαβιόλα, Μαρκάνο κόντρα στον Πανιόνιο. 5 και 4 για αναμέτρηση. Νόβα Σπορ 2. Το κανάλι που μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από το Γιώργος Καρασκάκης φυσικά, όποιος θέλει να πάει στο γήπεδο εκτός Μανιάτης και Μανολάς. Άλλο θέμα, Στέφενς και Κόντρες, η διενέξη του Ολλανδού επί 5. Έθεσε τον Στοχ εκτός του αγώνα με τον Όφι, 7,5 είναι αυτή η αναμέτρηση από τον Nova Sport 2 επίσης. Έτσι θα μπει νέες αποκαλύψεις από τον τρελό του χωριού για τα σχέδια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ναι στη χρηματοδότηση της νέας ομάδας, όχι στην κάλυψη των χρεών του χθες από τον κύριο Γιαννακόπουλο και το ζήτημα με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Σήμερα στη Νόβα, Ξάνθη Παζιάννηνα στις 3 από τον Nova Sport 2, Εργοτέλη στη Βέρεια επίσης στις 3 από τον Nova Sport 2, Ατρόμητος Καλονί 5 κιτάρτο από τον Nova Sport 7, 5 κιτάρτο επίσης το μάτς ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Απόλλωνα από τον Nova Sport 3 και επίσης 5 κιτάρτο Πανθρακικός Πλατανιάς. Και ΑΕΚ, το τελευταίο θέμα της εφημερίδας, αποφάσισαν ότι συμφωνούν. Έπειτα από συνεδρίαση 5,5 ώρων, τα μέλη της ερασιτεχνικής άναψαν πράσινο για την παραχώρηση του γηπέδου στη Δικέφαλος 1924. Δικός της ο Κούρντι βλέπει και γκάλο. Η ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς, θα λέγαμε, να σχεδιάζει το ρόστερ για την ερχόμενη περίοδο, που κατά πάσα πιθανότητα θα τη βρει στη Β' Εθνική, στην Football League, καθώς από την Football League 2 έχει ήδη
πάρει την άνοδο με το 1,5 πόδι, θα λέγαμε. Λοιπόν, γκολ τώρα είναι η επόμενη εφημερίδα μας. Το μέλλον του είναι εδώ. Το γκολ με τον Κώστα Γουλή μπήκε στο Απίλιον και σας παρουσιάζει το πλήρες σχέδιο για το αύριο του Παναθηναϊκού. Με πληγωμένο άξονα απόψε ο ΠΑΟ στην Τρίπολη, 7,5 Nova Sport 3. Πολύ σημαντική αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον Αστέρα Τρίπολης. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι για την ώρα στην τέταρτη θέση με 40 βαθμούς και ο Αστέρας Τρίπολης στους 39. Κάτι που σημαίνει ότι αν κερδίσουν οι Αρκάδες τότε θα προσπεράσουν τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε και αυτή την αναμέτρηση πώς θα εξελιχθεί. Συνεντεύξεις Γιάννης Σαμαράς, όλα για την Ακαδημία, Steve Rooter, project μιας δεκαετίας και Youssef Foss, από νωρίς η φυσική κατάσταση. Στην οκτάδα του Champions League, στην ελίτ του κόσμου το καλοκαίρι, ο Ολυμπιακός, στο τουρνουά ICC, στη ΣΥΠΑ, θα βρεθούν οι ερυθρόλευκοι αντίπαλους Real, United, City, Liverpool, Milan, Roma και Ίντερ. Από τον Παναγούλια το καλοκαίρι 1987 είχε να πάει στην Αμερική. Ντεμπούτο Μαρκάνο και Πέρες απέναντι στον Πανιόνιο. Ντόμινο με Τσέχ, Κουρτουά, Ντιέγκο Κώστα για Ρομπέρτο. Και ΠΑΟΚ στα πολιτικά δικαστήρια η κόντρα με Δόνη. Ο Δόνης ο οποίος ζήτησε να αφαιρεθούν βαθμοί και για να γίνει απαγόρευση μεταγραφών στον ΠΑΟΚ. Καθώς του οφείλουν από το δικέφαλο χρήματα μετά το διαζύγιο τους. Να δούμε και εκεί πώς θα πάει το θέμα αυτό που αναμένεται να έχει πολλά ακόμα επεισόδια. ΑΕΚ, η άμεση απόκτηση οικοδομικής άδειας, το Α και το Ω για τον Μελισανίδη. Super League, Σολομόντιος Λύση, πέφτουν δύο συν ένας από μπαράζ. Μάθαμε χτες επιτέλους και το πόσες ομάδες θα πέσουν και το πόσες θα ανέβουν από το φετινό πρωτάθλημα. Σύμφωνα λοιπόν με τη συμφωνία ανάμεσα στη Super League και τη Football League, δύο θα είναι οι ομάδες που θα υποβιβαστούν από τη Super League, δύο θα είναι και αυτές που θα ανέβουν από τη Football League, επικεφαλής των δύο ομίλων. Και από εκεί και πέρα, ο τρίτος της Football League, που κατά πάσα πιθανότητα θα προκύψει από το μίνι πρωτάθλημα που θα σχηματίσουν 4 και 4 ομάδες από κάθε όμιλο, από Βορρά και Νότο, για να αναδειχθεί ο τρίτος, ο οποίος θα παίξει με το 16ο της Super League, Μπαράζ, μάλλον σε ουδέτερο γήπεδο και κατά πάσα πιθανότητα στο ΆΚΑ, για να μάθουμε αν τελικά οι ομάδες που θα αποχωρήσουν από τη Super League θα είναι τρεις ή η Super League θα κερδίσει την Football League στο 90 λεπτό παιχνίδι και έτσι θα συνεχίσουν με δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν. Να πούμε ότι υπάρχει και ρήτρα ανάμεσα στις δύο ενώσεις, στις δύο κατηγορίες, που τονίζει ότι άμα η ομάδα της Football League δεν καταφέρει να αποκλείσει αυτή τη Super League, τότε η δεύτερη τη τάξη κατηγορία θα πάρει ένα χρηματικό ποσό ως αποζημίωση. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ακόμα μέρες για αυτά. Μπορούμε να τα δούμε και στη συνέχεια. Φως. Ακόμα πιο κοντά σε Ρομπέρτο, η νέα απίθανη καραμπόλα Κουρτουά, Τσέλσι και Ατλέτικο ανεβάζει αισθητά τις πιθανότητες του Ολυμπιακού ώστε να κρατήσει τον Ισπανό πορτιέρο στο λιμάνι, γράφει το Φως. Και αναφέρεται φυσικά στον Κουρτουά, ο οποίος είπε ότι θα γυρίσει στην Τσέλσι μόνο αν είναι το νούμερο 1 στη θέση του τερματοφύλακα και σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτεί να είναι αναπληρωματικός του Τσέχ. Ο Κουρτουά, ο οποίος είναι πολύ καλός τερματοφύλακας και δεν δέχεται να μείνει στην πλάτη του Τσέχου κίπερ. Το δώρο του Petway είναι άλλο θέμα της εφημερίδας. Η μεγάλη βραδιά του μεγάλου πορτιέρο, γράφει επίσης για τον Ρομπέρτο. Ο Λάζιτς έρχεται σήμερα για τον Ολυμπιακό. Ο 20χρονος εξτρέμ του Άγιαξ θα μείνει ως το καλοκαίρι στο Ρέντι και αν πείσει θα υπογράψει για 2 χρόνια, πιθανόν να επεκταθεί, να ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα του θρύλου μέχρι νεοτέρας. Και αποκαλυπτικός ο πρόεδρος, σύνδεσμος φιλάθλων Ολυμπιακού Νέας Υόρκης στο Φως, γράφει και αυτή η εφημερίδα. Να περάσουμε τώρα στην πράσινη, να δούμε για τον Παναθηναϊκό τα νέα. Αστεράτος, Μέντες Μπαϊράμι βλέπουν μόνο ΠΑΟΚ με ρόμβο απόψε ο Αναστασίου και 4-4-2 Κλιναρίδης. Θέλουμε κύπελο και τη δεύτερη θέση. Πενθήμερο Champions League για τον Παναθηναϊκό που χτυπάει σήμερα το διπλό κλειδί στην Τρίπολη και την Κυριακή τη νίκη μισό εντόνι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Πάνω από 1000 πιστοί στο πλευρό του Τριφυλιού θωρακίζει το ευρωόνειρο. Διακανονισμός Μελέτο, πάει καλά
με Μαρίνο Φερέιρα εν ώψη της αδειοδότησης. Ακόμα πιο πράσινο το ΆΚΑ, επίσημο αίτημα της ΚΑΕ για κατά πράσινα καθίσματα και κλειστό, στο κλειστό των τίτλων. Η αλήθεια για ΛΟ και Ολυμπιακό, γράφουν στην πράσινη, ο ΛΟ ο οποίος έκανε εγχείρηση χτες και θα απουσιάσει μέχρι το τέλος σεζόν από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού και αναμένεται πλέον το συμβόλαιό του να λυθεί με τους ερυθρόλευκους. ΚΑΟ Παναθηναϊκός, 5 η ώρα από το Nova Highlights είναι η μετάδοση, προπόνηση στη Δράμα και φύγαμε για την πρώτη κούπα. Το τεράστιο επίτευγμα του Μάικ, 300 ο Μπατίστ στην Α1. Εδώ που γράφει η εφημερίδα και φύγαμε για κούπα, εννοεί φυσικά τον τελικό με τον Άρη για το κύπελλο Ελλάδος την Κυριακή στο κλειστό του Ηρακλείου στα δύο αωράκια. Ωράγια Σπόρ είναι η επόμενη εφημερίδα. Ενωμένη και ακάθεκτη για τον τίτλο, επιστραγίστηκε και στο χθεσινό ΔΣ της Ερασιτεχνικής η πρόθεση της διοίκησης να τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στον Μελισανίδη και την ιστορία της ΑΕΚ για να προχωρήσει η Αγία Σοφιά. Μαζί με τον ηγέτη της ΑΕΚ, για ό,τι χρειάζεται, συμφώνησαν και χτες τα μέλη του συμβολίου της Μάνα ΣΑΕΚ. Όλο το ρεπορτάζ από τον Άρια Σβεστά, η κωμωδία ολοκληρώθηκε με κολοτούμπα. Για λύπηση η Football League που δέχτηκε να πάρει περίπου 200.000 ευρώ και να συμβιβαστεί με αγώνα μπαράζ για την άνοδο. Υποβιβάζονται δύο από την Super League, ανεβαίνουν αντιστοίχως δύο από την Football League και θα παίξουν μπαράζ ο 16ος της Super League με τον τέταρτο των play-offs της, Super League, της Football League. Συγγνώμη. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη για την πρόκριση, ΑΕΚ σήμερα στις 6 κόντρα στη Χάνθ για τα προμητελικά του κυπέλου είναι το θέμα για το handball της Ένωσης. Μαγικός ο κόσμος της ΑΕΚ, Άννα Καβαδά και Δήμητρα Γιακουμή μιλάνε στην ώρα και υποκλίνονται στους ενωσίτες. Αν έχετε δει το βίντεο από το παιχνίδι ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στο, στο βόλεϊ των γυναικών, ήταν πραγματικά γεμάτο ασφυκτικά το κλειστό του Ιωνικού Νικαίας και εκεί πανηγυρίστηκε και η κούπα που πήραν οι άντρες της Ένωσης. Πολύ ωραίες στιγμές που θέλουμε να βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα. Παρακολουθούν τον Ροντρίγκο Γκάλο, δεν έχει περάσει απαρατήρητος στην ΑΕΚ ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ που αγωνίζεται δανεικός στον Πανετολικό από την Μπράγκα. Πρωταθλητής. Στις 8 ομάδες θαύμα ο θρύλος. Real, Milan, City, Inter, Liverpool, United, Roma στο κορυφαίο τουρνουά του ΙΠΑ. Μπόμπαν Λάζιτς, ένας Αγουέρο στη μηχανή του θρύλου. Μεγάλη τιμή για τον Ολυμπιακό και την Ελλάδα. Αβραάμ, χαρά μας η συμμετοχή στο στόπ. Ισά, η θέση μας είναι δίπλα στους δυνατούς. Απόψε 5 κυτέρωτα από τον Nova Sport 2 με νέα πρόσωπα κατά του Πανιωνίου. Με Πέρες Μαρκάνο θα είναι σήμερα ο Ολυμπιακός. Έτοιμος για την 21η του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Γεωργάτος, ένα γατάκι να έρθει και να μας γυαλίσει τα παπούτσια. Απάντηση με νόημα από τον Γεωργάτο. Πρεμιέρα Χριστοδούλου με τον 18χρονο γκάρτ κόντρα στον Κολοσσό Σεφ σε 7 και 4 είναι η αναμέτρηση του Ολυμπιακού για την Α1. Ο 18χρονος που θεωρείται σούπερ ταλέντο κάνει απόψε την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα. Εφημερίδα Γαύρος. Μόνο ο θρύλος, πρώτα το Μουντιάλ της Βραζιλίας και μετά το Μουντιάλ των Συλλόγων. Από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη στο Σούπερ Τουρνουά των ΗΠΑ με Real, United, City, Liverpool, Milan, Inter και Ρώμα με πολλά θαυμαστικά εδώ η εφημερίδα και μόνο ο θρύλος συναγωνίζεται σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τις επιδόσεις των Bayern, Atletico, Barça και Juve. Διαβάστε για τον πάταγο που κάνει το τουρνουά και την ανάλυση για τα Σούπερ ρεκόρ του. Σήμερα στο Ready ο Λάζιτς, ο παίχτης του θρύλου, ο Βόσνιος Εξτρέμ έρχεται να δείξει ότι αξίζει να μείνει. Η Σουόνση για Μίτσελ χθες το βράδυ έδιωξε τον Λάουντρουπ και δημοσιεύματα στην Αγγλία τονίζουν ότι ονειρεύεται τον coach του Ολυμπιακού. Τα Sky για Ρομπέρτο, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την Μαδρίτη. Άρχισε σοβαρή διαπραγμάτευση με την Ατλέτικο για την αγορά του τερματοφύλακα του Ισπανού, ο οποίος τη φετινή χρονιά έχει κατεβάσει ρολά στην κυριολεξία και έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας παίχτης κλειδί για τον Ολυμπιακό. Και το έχουμε δει αυτό ιδιαίτερα στους αγώνες του Champions League, όπου χρειάστηκε ο Ρομπέρτο, ήταν εκεί και κράτησε όρθιο την ομάδα του Πειραιά. Scouting, τι να περιμένουμε να δούμε από τον Παραγουανό Διεθνή και ποιος είναι ο Λάζιτς. Μέσα ο Πέρες, αλλαγές Μίτσελ με Πανιόνιο, μέσα Τσόρι Μαρκάνο, έξω Μανιά της Μανολάς,
ο Φουστέρ βλέπει ελπίδες έχει ελπίδες μάλλον να προλάβει τον Ατρόμητο με Κολοβό και Αυλονίτη ο Πανιόνιος, και το τονίζει αυτό η εφημερίδα, γιατί και οι δύο παίχτες ανήκουν στον Ολυμπιακό, και Λεζάρ και Μουσόντα, οι δύο Βέλγοι, επιβεβαίωσαν ότι έχουν συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για το καλοκαίρι. Αβραάμ, η βαθμολογία λέει την αλήθεια. Ο Λαϊτάν, θέλουμε τον τίτλο με ρεκόρ. Μακάρι να σκοράρουμε τη United. Και επιβλητικά, μια γερή και καλή προπόνηση θέλει να κάνει σήμερα ο θρύλος εν όψη Ευρωλίγκας απέναντι στους Θαλασσί στο ΣΕΦ. Εκτός Πρίντεζης και Λοτζέσκι που προφυλάσσονται, πετυχημένη ήταν η επέμβαση στο δεξί γόνατο του Λο στη Νέα Υόρκη. Από τη δημόσια τηλεόραση είναι η μετάδοση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου. Να περάσουμε στην Live Sport. 7 βήματα για τον ΑΟ. Η Live Score παρουσιάζει αναλυτικά μία προς μία τις κινήσεις που θα γίνουν μέχρι να μπουν οι μπουλντόζες σε 90-100 μέρες στη Νέα Φιλαδέλφια. Ανάλυση οι 12 παίχτες που έχουν ήδη υπογράψει για τη νέα σεζόν. Η ολοκλήρωση των ερευνητικών γεωτρήσεων, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 30 εκατομμυρίων, ο φάκελος στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την άδεια καταλληλότητας, η νομοθετική ρύθμιση για την οικοδομική άδεια, οι οριστικές μελέτες στο ΙΠΕΚΑ, η άδεια οικοδόμηση, ο διαγωνισμός για το έργο των 65 εκατομμυρίων και η εντολή Μελισανίδη για εργασίες 24 ώρες το 24ωρο, η έγκριση του παραχωρητηρίου για 49 χρόνια. Συναγερμός, αποκλεισμός, τιμωρία για Στόχ με αλλαγές κοντά στον Όφι, 7,5 από τον Όβα 2. Ντάνι Χούσεν, το νούμερο 1 το αφιέρωμα της εφημερίδας στα πολιτικά δικαστήρια κατά Δόνη. Τα βρήκαν, συμφωνία για ψίχουλα με την Super League στο 2-1. Όλο το καυτό παρασκήνιο της κυβίστησης, γράφει η Live Sport. Δώσε και σώσε, σενάριο ζυμώσεων για την κρίσιμη αδειοδότηση, γράφουν για τα δεδομένα της υπόθεσης Γιαννακόπουλου. Συμφωνίες με Λέτο και ΟΑΚΑ σε 40 και 80 δόσεις, αντίστοιχα έξοδος κινδύνου στην Τρίπολη για την τέταρτη θέση. Υπονοούμενα Αναστασίου για τη διαιτησία και καμπανάκι. Και κρατάει Ρομπέρτο, επαφές με Ατλέτικο και αισιοδοξία στο λιμάνι. Ντίλ Μαρινάκι για κορυφαίο τουρνουά στην Βόρεια Αμερική. Ντεμπούτο Μαρκάνο Πέρες με Πανιόνιο. Και το φυσικά το ένθετο για τον Μπετ. Ελλάδα και Ισπανικό Σούπερ Ντέρμπι. Link Cup και πολύ χρήμα στη Γαλλία. Ολλανδία πια δέχεται πάντα γκολ. Ολοκληρώνουμε τη γάτα. Πρώτο θέμα, δυνατή τριάδα με άσους, με 26 παιχνίδια και 6 μονά αποδεκτά το πολύ καλό κουπόνι. Από εκεί πέρα στην ειδησιογραφία βλέπουν ερυθρόλευκη απειλή, φοβούνται κίνηση Ολυμπιακού για τον Λάζαρ. Τι λένε στον ΠΑΟΚ για το μέλλον του Ρουμάνου Μέσου. Μάλλον και τον Λάζαρ λοιπόν θέλει ο Ολυμπιακός. Εδώ πόσους παίχτες ακόμα θέλει, θα πάρει ή θα γραφτούν ότι θέλει ο Ολυμπιακός. Μνηστήρες για τον Χαντί του Εργοτέλη, το επόμενο καυτό μεταγραφικό όνομα στο Ηράκλειο, προβάδισμα ο Κούρντι, σκληρό πόκερ στην ΑΕΚ για τον δεξιό μπακ. Ο Γκαρσία, η αιτία που ράγισε το γυαλί για Στέφεν Στόχ, το παρασκήνιο της διαμαχής του Ολλανδού με τον Σλοβάκο. Πόρτα Κάμπελ στους Τούρκους, τι λέει για τη Φενέρ, χαμόγελα σε Άρη για το 2-1, οι κίτρινοι στοχεύουν πλέον στα μπαράζ. Σκέφτεται ξανά την ΑΕΚ στην πρίζα ο Κατσουράνης. Ήταν και το τελευταίο θέμα της εφημερίδας, η οποία διαβάσαμε εδώ και το χτύπημα για τον Κάμπελ. Τον Κάμπελ, ο οποίος αγωνίζεται στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού από την Arsenal. Γράφτηκε προχτές ότι στη Φενέρμπαχτσε ήδη κινούνται για την απόκτησή του και μάλιστα έχουν συμφωνήσει καταρχάς με την Arsenal και κατά δεύτερο λόγο και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Στο Ολυμπιακό δεν θεωρούν ότι κάτι τέτοιο έχει δώσει αλήθειες και μάλιστα κινούνται οι ίδιοι για να αποκτήσουν τον Κωσταρικανό, ο οποίος έχει αφήσει και αυτός πολύ καλές εντυπώσεις. Έχει σκοράρει, έχει δώσει και assist και με τα ταμεία του Ολυμπιακού να είναι γεμάτα από τα 15 εκατομμύρια ευρώ που πήραν οι Ερυθρόλευκοι από την παραχώρηση του Κώστα Μήτρογλου στη Φούλαμ. Όλα δείχνουν πώς θα κινηθούν για να αποκτήσουν τον ποδοσφαιριστή, να τον κάνουν δικό τους και να τερματιστεί αυτός ο δανεισμός του. Λοιπόν, έχουμε το βίντεο του Κάμπελ με τα όσα έχει πετύχει με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πάμε να το δούμε, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε για να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα σε Super League και Α1. Ευχαριστώ.
Αργότερα θα ακούσετε φίλες και φίλοι ότι αυτή η εβδομάδα δεν θα θέλει ποτέ να τελειώσει, Βασίλη, με τον Κυπερικλή. Και για μπουζούκια πάντως μίλησε. Και για μπουζούκια μίλησε, τα απολαμβάνω σαν να πήγαινε στα μπουζούκια. Θα το θέμα σε λίγο αυτό. Εδώ κάνει και μεγάλο λάθος ο Χακόμπο, έτσι δεν υπολογίζει καθόλου την φάση και την πορεία της μπάλας. Ουσιαστικά κάνει το άλμα πάνω από τον Κάμπελ και αφήνοντας την μπάλα να σκάσει, ο Κάμπελ πεσμένος φαίνεται εδώ καθαρά, προλαβαίνει τον Κατσικά στην απόπειρά του για να διώξει την μπάλα και Λοιπόν, επιστρέφουμε στην ροή της εκπομπής μας. Πάμε να δούμε τώρα το πλούσιο πρόγραμμα της ημέρας στην Super League. 23η αγωνιστική και έχουμε σήμερα όλα τα μάτς της αγωνιστικής εκτός από ένα, αυτό του Πανετολικού με τον Άρη που θα διεξαχθεί αύριο στις 7.30 ώρα. Αναλυτικά λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει από τις 3 η ώρα και θα μας βοηθήσει τώρα και ο Ανέστης να δούμε εδώ την κάρτα μας με τις ώρες των αγώνων και τις μεταδόσεις για τη σημερινή ημέρα. 3 η ώρα από το Nova Sport. 2 είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ξάνθη και τον Πας Γιάννενα στα Πηγάδια. Την ίδια ώρα από το Nova Sport 3, επίσης στις 3 η ώρα, Εργοτέλης και Βέρεια. 5 και 4 από το Nova Sport 7 η αναμέτρηση Ατρόμητος Αθηνών Καλονί.
Επίσης 5 κύτταρα από το Nova Sport 3 Λεβαδιακός Απόλλων. Ίδια ώρα στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός Πανιόνιος από το Nova Sport 2 μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Και Πανθρακικός Πλατανιάς Nova Sport 4 το πρόγραμμα της ημέρας. Ολοκληρώνεται με δύο αναμετρήσεις στις 7.30. Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός που νομίζω ότι είναι το παιχνίδι της αγωνιστικής αλλά και της σημερινής ημέρας. Και από το Nova Sport 3 και Πάο Κόφι την ίδια ώρα Nova Sport 2. Πάμε να δούμε τώρα την βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά από τις πρώτες 22 αγωνιστικές. Πρώτος Ολυμπιακός με 62 βαθμούς, 14 πόντους πίσω είναι ο ΠΑΟΚ 48, Ατρόμητος 43, Παναθηναϊκός 40 και Αστέρας Τρίπολης 39 είναι οι τέσσερις ομάδες πίσω από τον Ολυμπιακό που σχηματίζουν για την ώρα το γκρουπ των play-off. Έκτη θέση για τον Πανθρακικό στους 31 βαθμούς, πιο πίσω ο Πανετολικός στους 30, Όφης στους 27, η Καλονή μαζί με τον Πας Γιάννενα και την Ξάνθη είναι στους 26, 24 πόντους για τον Εργοτέλη και τον Πανιόνιο, 23 για τον Λεβαδιακό, 22 για τον Πλατανιά, 21 για τον Απόλλωνα, που αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα θα ήταν η ομάδα που θα έδινε μπαράζ με την αντίστοιχη της Football League για την παραμονή και αντιστοίχως για την άνοδο. Και οι ομάδες που υποβιβάζονται είναι στους 19 η Βέρεια, 17η θέση, και στους 13 ο Άρης, ο οποίος είναι ουραγός. Αυτά από το χώρο του ποδοσφαίρου. Να πάμε να δούμε και το πρόγραμμα από το μπάσκετ, όπου σήμερα έχουμε τρεις αναμετρήσεις για την Α1. Ανάμεσα σε αυτές είναι τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΚΑΟ Δράμα, στο Δημήτρης Κραχτίδης, ένα γήπεδο που ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα. Θα έχει ενδιαφέρον το σημερινό παιχνίδι στις 5 η ώρα. Και να δούμε το πρόγραμμα. Άρης Αγόρε Θύμνου στις 4 η ώρα, χωρίς τηλεοπτική μετάδοση. Στις 5 ΚΑΟΔ Παναθηναϊκός από το Nova Highlights. Ολυμπιακός Κολοσσός στις 7 και 4 από τη δημόσια τηλεόραση. Και αύριο Τρίκαλα Ηλυσιακός Απόλλων Πάτρας ΠΑΟΚ. Πανελευσυνιακός Ίκαρος Χαλκίδας. Και η Νέα Κηφισιά απέναντι στον Πανιόνιο. Η βαθμολογία στο μπάσκετ έχει ως εξής. Ο Παναθηναϊκός είναι στην πρώτη θέση με 31 βαθμούς. Ακολουθεί ο Πανιόνιος στους 29, 28 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μείον 2 πόντους. Ο ΠΑΟΚ είναι στους 26 και ακολουθούν η Κηφισιά στους 25, 23 για ΚΑΟΔ και Απόλλων Πάτρας στους 22, Αγόρ, Κολοσσός και Άρης, 21 για Ηλυσιακό, Πανελευσυνιακό και Τρίκαλα και τελευταίος ο Ίκαρος με 20 βαθμούς. Αυτά λοιπόν και από την Α1 του μπάσκετ. Εμείς θα πάμε τώρα να δούμε βίντεο από το NBA, καθώς σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε και την εκπομπή. Να πούμε καταρχήν τα χθεσινά αποτελέσματα πριν δούμε τα highlights της βραδιάς. Atlanta Hawks, Indiana Pacers 85-89 με τον West να πετυχαίνει double-double με 22 πόντους και 10 rebound. Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers 109-99. Οι λιμνάνθρωποι δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη παρά τους 24 πόντους του Young. Ο Μάρτιν είχε 32 από τους Timberwolves και μαζί με τον Love, ο οποίος είχε 31 και 17 rebound, δεν άφησαν περιθώριο αντίδρασης. Phoenix Suns, Chicago Bulls 92-101, 24 πόντους για τον Dragic από τους Suns. Απ' την άλλη, οι Bulls είχαν τον Boozer με 19 πόντους και 12 rebound. Και Golden State Warriors, Charlotte Bobcats 75-91, Jefferson με 30 πόντους και 13 rebound ήταν ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Για να δούμε τώρα τα καλύτερα στιγμιότυπα. 4 games on fan night in the association. This is your daily zap on NBA.com. The Indiana Pacers hadn't won in Atlanta since December 22nd, 2006, but boy, they've got a strong team this year. The Hawks made a nice comeback. That's Dennis Schroeder to Mike Scott for the and-one bucket late in the game. But even later, this man, Paul George, patrolling the pass lanes. And yeah, how about that? Windmill throwdown for big Paul George. And it's the Pacers with the W by 489-85 over the Hawks. Lakers in Minnesota. Steve Nash is back, playing for the first time since November. That's Nick Young draining the three-pointer there. And it's good to have Steve Nash back. I'm sure the Lakers thrilled about that. But Ricky Rubio and Kevin Martin combining here. Martin had 32 points on the game. This is Kevin Love.
drilling the deep shot as well. He took a tough spill in the game, but scored 31 and 17. The Lakers go down by 10, 109 to 99. In Phoenix, the Chicago Bulls in town. Goran Dragic, a nice strong night for the Phoenix Suns, but a nicer, stronger night came courtesy of Team Chicago. Carlos Boozer knocking down the outside jumper there. He had 19 points and 12 rebounds. Joakim Noah, a double-double as well. Chicago gets the win by 9. Finally, out west, Golden State. They're a very good team, but Charlotte's improved. Give them credit. Al Jefferson came in and dropped 30 on the Warriors, and the Bobcats get the W, 91-75, and that's your Daily Zone. Αυτά λοιπόν έγιναν και στο χθεσινό NBA. Με τα sports της ζούγκλα κάπου εδώ θα λάβουν τέλος. Περισσότερα αθλητικά αύριο, εκεί λίγο μετά τις 11. Απολαύστε το απόγευμα, πλούσιο θέμα και από τις αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, και καλό υπόλοιπο ημέρα. Να είστε καλά.